ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Πριν φτάσουμε σε αυτό, μου επιτρέπετε τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη, ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος. Θα είδατε την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γύρανση του πληθυσμού, που δείχνει, και έχω μπροστά μου τα στοιχεία, δείχνει ότι η αναλογία ηλικιωμένων άνω των 65 ετών προς τους εργαζόμενους σχεδόν θα διπλασιαστεί τα επόμενα 50 χρόνια, από το 33% που είναι σήμερα στο 63%. Δηλαδή, ενώ σήμερα για κάθε έναν ηλικιωμένο έχουμε 3 εργαζόμενους, σε 50 χρόνια για κάθε 2 ηλικιωμένους θα έχουμε 3 εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία της ΓΕΣΕ δείχνουν ότι τα 2/3 των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα εισπράττουν μισθούς 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ το 50% εισπράττει μισθούς λιγότερους από τα 800 το μήνα. Σας φαίνεται λογικό ότι συντάξεις που είναι περίπου ίσες με τον μέσο μισθό είναι βιώσιμες τη στιγμή που ο λόγος εργαζόμενου προς συνταξιούχους φθήνει? Δεύτερη παρατήρηση, ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι δίκαιο όποιος πρόφτασε να συνταξιοδοτηθεί με το παλιό σύστημα, δηλαδή πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, να εισπράττει διαβίου συντάξεις που μπορεί να είναι μέχρι 35% πάνω από αυτές που εισπράττουν οι νέοι συνταξιούχοι, παρόλο που έχουν καταβάλει ακριβώς τις ίδιες εισφορές? Τρίτη παρατήρηση. Άρα, συγγνώμη που διακόπτω, τις έχει πληρώσει όμως τις εισφορές για τις συντάξεις αυτές που παίρνει, έτσι δεν είναι? Λέω ότι δύο άνθρωποι έχουν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Συντάξεις. Αλλά αυτό που λέτε. Έχουν βάλει τα ίδια χρήματα. Ναι, αυτό που κατά τη γνώμη σας έχει υψηλότερη σύνταξη, τις έχει πληρώσει τις φορές για τη σύνταξη αυτή? Όχι. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά τώρα. Οι συντάξεις είναι υπεργενεόδωρες. Και γι' αυτό ένας λόγος πρέπει να περικοπούν. Να σου το εξηγήσει η κυρία Ξαφά πρώτα, ναι. Λέτε ότι είναι υπεργενεόδωρες οι συντάξεις που δίνονται στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, είναι τώρα με την μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου μειώθηκε αυτή η υπερβολή. Αλλά οι παλιές συντάξεις παραμένουν. Οι συντάξεις πάντως του Μαρτίου ήταν 723 ευρώ το μήνα. Και θα μας ακούνε τώρα και θα λένε, εάν το 723 ευρώ το μήνα εισόδημα μέσα σύνταξη. Μιλάω για τις συντάξεις γύρατος. Για τις συντάξεις γύρατος μιλάω και εγώ. 723 ευρώ το μήνα ήταν η συντάξη γύρατος το Μάρτιο. Μέση. Η μέση. Η μέση. Τρίτο. Αλλά εκεί είναι του ΟΓΑ. Όλες είναι πολλές. Ας ολοκληρώσει όμως. Ας ολοκληρώσει. Ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η μεταφορά πόρων στη νέα γενεά. Και η τόνωση της παραγωγής. Δηλαδή, έχουμε φορτώσει στη νέα γενεά χρέος 330 δισεκατομμύρια και συγχρόνως. Όχι, έχουμε. Μισό λεπτό. Το έχουμε. Η δική μας γενιά. Όχι καμία γενιά. Ενώ ένα πολιτικό σύστημα και η διαχείριση της ελληνικής οικονομίας τις προηγούμενες δεκαετίες το έχει φορτώσει αυτό. Αυτό εννοώ, εγώ δεν έχω φορτώσει τίποτα, φαντάζομαι ούτε κι εσείς ως φυσικό πρόσωπο, ούτε κανείς δεν εδώ έχουμε φορτώσει. Ναι. Το λέω γιατί, ξέρετε, έχω μια, συγγνώμη κιόλας, έχω μια ευαισθησία, όταν ακούω αορίστως έχουμε φορτώσει, δεν το έχουμε όλοι φορτώσει, δεν είμαστε λογικοί. Όλοι μαζί φορτώσαμε. Δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε όμως και αυτοί που ξεσηκώνονταν στους δρόμους όταν λέγανε ότι δεν πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις κτλ. Χάσαμε την ευκαιρία την εποχή του Σιμίτη. Αυτοί που κυβερνάνε δανείζονται, αυτοί που διασπάθησαν δημόσιο χρήμα, αυτοί που δεν εφάρμοσαν οικονομικά μοντέλα σωστά, αυτοί που τόσα χρόνια κάποιος μιλάνε για παραγωγικό αυτούς μοντέλο. Κάποιος τους ψήφισε. Πού καταλήγουμε όμως, ότι επειδή ότι ψήφισα εγώ εσάς, φταίω εγώ, εάν εσείς πάρετε μίζα ή κλέψετε? Δεν αναφέρομαι προσωπικά, αλίμον. Ωραία. Τώρα να εξηγήσουμε το εξής, ότι ενώ τους φορτώσαμε, η πολιτική και οι φορολογούμενοι και οι ψηφοφόροι τους φόρτωσαν όλο αυτό το βάρος, τους λέμε ότι, παιδιά, θα πληρώσετε και πολύ υψηλές εισφορές για να μην περικοπούν οι συντάξεις. Ναι. Και θα πάρετε συντάξεις πείνας. Αυτό τους μα λέμε. Ακούσετε και όλους σας κάνει εντύπωση που φεύγουν λιγότερα τα παιδιά κατά χιλιάδες και δεν γυρνάνε στην Ελλάδα? Μάλιστα. Ή σας κάνει εντύπωση που όλες οι καινούργιες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης για να μην πληρώνουν τις υπέρογγες εισφορές? Πάντως, αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τα παιδιά μας, κυρία Ξαφά, φαντάζομαι, που φεύγουν στο εξωτερικό, δεν φεύγουν επειδή θεωρούν ότι δεν θα πάρουν καλή σύνταξη κάποτε. Φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν δουλειά
τώρα. Ναι, και γι' αυτό. Και για τα δύο. Κυρίως θα έλεγα γι' αυτό. Νομίζω, επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία, δεν σκέφτονται όπως δεν σκεφτόμουν και εγώ στα 20 μου για το πότε θα πάρω σύνταξη. Τώρα αρχίζω και το σκέφτομαι. Μία άλλη αδικία, επειδή είπατε για την ανεργία. Που δεν θα πάρω. Τα παιδιά, τα νέα που έχουν ποσοστό ανεργίας σχεδόν 50%, δεν παίρνουν αποζημίωση για την ανεργία. Από το σύνολο των ανέργων, μόνο το 13% εισπράττει κάτι από το δημόσιο. Αυτό είναι δίκαιο? Όχι, δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό μιλάω για εκβάθρον ανακατανομή. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχει μια λογική που λέει όχι στα επιδόματα ανεργίας και την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι πολιτική σχολή σκέψης. Πρέπει να τους αφήσουμε να πεθάνουν. Εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο. Λέω όμως ότι υπάρχει μια πολιτική σχολή σκέψης που λέει ότι να μην επιδοτούμε την ανεργία, να επιδοτούμε την επιχειρηματικότητα. Το έχετε ακούσει, δεν το ακούτε πρώτη φορά, φαντάζομαι. Μπορώ να πω δύο πράγματα, κύριε. Δεν σημαίνει, υπάρχει κάποια μετάβαση. Στη διάρκεια της μετάβασης κάτι πρέπει να υπάρξει. Έχει ενδιαφέρον να ακουστούν γρήγορα και οι απαντήσεις. Ναι. Μην λοιπόν, αφήνονται εντυπώσεις. Άρα, απαντήστε, κύριε Πετρόπουλε. Όχι, πρέπει να απαντήσω. Θα επιστρέψουμε όμως στο αρχικό μου ερώτημα, ναι, στο οποίο δεν έχετε απαντήσει. Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα που ξεκίνησε η κυρία Ξαφά. Εγώ χαίρομαι, είναι ζωντανός ο διάλογος. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό. Που δεν τηρεί. Ναι, βεβαίως. Το ότι δεν τηρούμε εντός εισαγωγικών τα προσχήματα και γίνεται ζωντανός διάλογος είναι καλό. Όμως χρειάζεται και χρόνος να απαντήσει ως εκπρόσωπος κυβέρνησης και σε συγκεκριμένα θέματα. Για να το πείτε αυτό το θέμα, κύριε Ξαφά, των εσωτερικών ανοσιοτήτων και στρεβλώσεων του συστήματος, νομίζω σε αυτό, εγώ τουλάχιστον που το παρακολουθώ το σύστημα 45 χρόνια, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το θέμα είναι εάν αυτό τον εξορθολογισμό σε μια στρατηγική οικονομική βιωσιμότητα. Κοινωνική αποτελεσματικότητα. Τουλάχιστον στην επιστήμη γι' αυτό προσφεύγουμε. Το να εξασφαλίσει οικονομική βιωσιμότητα με κοινωνική αποτελεσματικότητα είναι δύσκολο. Μάλιστα. Και γι' αυτό προσφεύγουμε στην επιστήμη. Επομένως, το ζητούμενο είναι με βάση αυτά τα δεδομένα των ανισοτήτων, των στρεβλώσεων, που δεν νομίζω μπορεί να διαφωνήσει κανείς, πώς θα πάμε σε αυτό οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση, εγώ σας είπα, δεν πάμε. Και χτυπάω ένα καμπανάκι σαν πανεπιστημιακός ερευνητής, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Το 2009, στους 4 ήμασταν ένας στοχός. Το σήμερα είναι ένας στους 3. Εάν τα αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και πάνε. Και σε όλη την Ευρώπη, θα συμπληρώσω, κύριε Ρομπόλη. Ναι, ναι. Καλπάζει. Το ξέρω. Καλπάζουν τα ποσοστά αύξηση φτώχεια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Εάν πάμε έτσι τα πράγματα ένας στους 2 και κοινωνία που ένας στους 2 είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πάει πίσω, δεν πάει μπροστά. Και το ερώτημα, αν θέλετε. Αλλά θεωρητικό είναι πώς μπορεί μια οικονομία πραγματικά να αποκτήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης τους επιθυμητούς σε μια Ευρώπη η οποία δυστυχώς ένα μεγάλο της μέρος πτωχοποιείται. Το είπε και ο Μάριο Ντράγκη μόλις προχθές ότι καλά είναι τώρα τα μηνύματα, αλλά στο βάθος πρέπει να ετοιμαστούμε, έρχεται καταιγίδα. Κύριε Πετρόπουλε. Κύριε Κοτρότσο, δεν μπορεί να αποφύγει τις αντιφάσεις της κυρία Ξαφά, διότι αφενός μεν λέει ότι όταν είναι χαμηλή μισθή δεν μπορεί να δίνουν εισφορές. Αν ρωτούσα αν προτείνει αύξηση μισθών, θα έλεγε όχι, να μην γίνει αύξηση μισθών. Εκτός να γίνει μείωση συντάξεων, λέω. Ορίστε, είδατε. Να γίνει μείωση συντάξεων σε επίπεδα. Ποια πολύ είναι κάτω, η αντίφαση? Πολύ κάτω, θα σας εξηγήσω ποια είναι η αντίφαση. Σε επίπεδα τέτοια, πρώτα απ' όλα έχετε υποστηρίξει μια σύνταξη σε όλους 700 ευρώ μετά τα 67. Είναι και η ηλικία. Πρέπει να πάρετε υπόψη σας ότι η χώρα έχει ανεργία, όπως και κάθε άλλη χώρα στη σύγχρονη βιομηχανική εποχή, και η ανεργία συμβαδίζει λίγο πολύ, και αν δεν πάρεις μέτρα προγραμμάτων απασχόλησης με την ενίσχυση ευπαθών ομάδων και μια σειρά άλλα κοινωνικά μέτρα, δεν θα μπορεί να έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να επιβιώνουν. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να ενσκύψει στην Ελλάδα. Συνέβη, θυμάται ακόμα ο κόσμος τις σβηστές λάμπες στους δρόμους της πόλης, τους ανθρώπους κειμένους πάνω από τους σκουπιδοτενεκέδες, την έλλειψη της δυνατότητας να πάρουν φάρμακα για τον πόνο του καρκίνου και για άλλες παθήσεις, και εσείς μου λέτε όλα αυτά που συνέβησαν εκείνη την εποχή που στηρίχθηκαν πάνω σε τέτοιες συνταγές τις οποίες υποστηρίζετε σήμερα, να τις επαναλάβουμε.
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το αντίθετο, λέω, κύριε Πετρόπουλε. Λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια εκβάθρον αναδιάρθρωση των δαπανών. Συνέβησαν ώστε για αυτό να, μην υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Εγώ δεν διαφωνώ. Και περίθαλψη. Είναι ακριβές, κύριε Πετρόπουλε. Διάβαζα πρόσφατα μία μελέτη της Eurobank που έλεγε ότι για ένα ευρώ κάτω αυτό, η συντάξη συνδυστεί, ότι κάθε αφαίρεση ενός ευρώ από τις συντάξεις που χάνονται περίπου από την οικονομία. Ευρώ απώλεια από την πραγματική οικονομία. Είναι, η Eurobank το έλεγε αυτό. Μα συνέβη. Είναι ακριβές αυτό. Δεν είναι το τμήμα οικονομικών μελετών. Εμείς οι παραδοχές που κάνουμε βάζουμε 1,5. Εντάξει, 1,5, αλλά και έτσι να είναι, και αλλά πολύ είναι, είναι πάλι θετική σχόλια. Αυτό θα το δώσετε σχόλια κάπου αλλού. Η μελέτη της Eurobank δεν θα το αποσύρετε από την οικονομία. Την μνημονιακή Ελλάδα. Θα μεταφερθούν πόροι κάπου αλλού. Το κάπου αλλού, θα πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο. Το κάπου αλλού τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ήταν γυριστά και αγύριστα, δανεικά και αγύριστα και θαλασσοδάνια. Ήταν σκάνδαλα και προμήθειες. Ναι. Δεν ήταν και να κάτι διευκρινίσω, άλλο. Να διευκρινίσω. Θα μου πείτε κάτι. Παρελθοντολογώ. Όμως το πολιτικό σύστημα. Το είπα και εγώ αυτό πριν, αλλά επειδή τώρα δεν έχετε εδώ εντός εισαγωγικών πολιτικό αντίπαλο υπό την έννοια. Θα σιωπαίνουμε απέναντι στην ιστορία, επειδή είναι Νέα Δημοκρατία. Όχι, μα το είπα πρώτος εγώ πριν, αντιδρώντας σε αυτό που είπε η κυρία Ξαφά για το ποιος χρέωσε με 330 δις την ελληνική οικονομία. Το είπα πρώτος εγώ. Θέλω να ρωτήσω όμως. Όχι, θέλω να σας πω γι' αυτό. Υπάρχουν εσφαλμένες εντυπώσεις για την κρίση των τελευταίων ετών. Παρόλο που κόπηκαν 63 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο κ. Ρομπόλης, από τους συνταξιούχους, αφαιρέθηκαν. 45% αφαιρέθηκαν. Μείωση των συντάξεων στην οκταετία. Το πρώτο 31, το 12 του 18. Και κυρίως τα πρώτα χρόνια ήταν αυτό, κ. Ρομπόλη. Δαπάνη των μνημονίων εννοώ. Τα πρώτα χρόνια των μνημονίων περισσότερο. Είναι, νομίζω, 55 και 8. 55 κύριε και 8. Κύριε Κοντρότσιο, η δημοσιονομική δαπάνη του, σε σχέση με το ΕΠ των συντάξεων, ήταν 17%. Ενώ ήταν 16 κάτι πριν, το 2009, έφτασε 13,4. Ήταν 13,4. Λάθος δικό μου. Ήταν 13,4 με πολύ υψηλές συντάξεις. Γιατί πήγε στο 17. Στο θεόρατες συντάξεις. Πήγε στο 17 με περικοπή τέτοιων μεγάλων ποσών από τις συντάξεις. Άρα αποδείχθηκε ότι δεν έφερε αφαίρεση δαπανών η μείωση των συντάξεων. Κύριε έφερε Πετρόπουλε, μια καθίζηση. Ο λόγος για τον οποίο αυξήθηκε η δαπάνη. Δεν μπορούμε για να συζητάμε ακόμα τέτοια είναι πράγματα. Οι συντάξεις η Νέα Δημοκρατία αυτό μας φέρνει. Θέλετε αυτό υπόσχεται. Όχι, θέλω να το πω αυτό που λέω. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται αυτό ακριβώς να φέρει. Μελετήστε επιτέλους όσοι ασχολείστε με το θέμα αυτό και να μας πείτε πώς δεν θα συμβεί να έχουμε μια τεράστια δαπάνη ξανά δημοσιονομική. Που θα πρέπει δηλαδή να κάνεις πάλι περικοπές συντάξεων, αν τυχόν έρθει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν λέει ότι θα κάνει τις εισφορές από το 20% στο 15%, αυτό σημαίνει 2 δισεκατομμύρια έλλειμμα στο σύστημα κάθε χρόνο. 2 δισεκατομμύρια είναι το ύψος των συντάξεων που δεν θα περικόψουμε. Επομένως, τα 2 δισεκατομμύρια μείον κάθε χρονιά σημαίνει νέα περικοπή συντάξεων, διότι η χώρα μας έχει δεσμευτεί με το νόμο 3863 από το 2010, το πρώτο μνημόνιο που έκρινε συνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η δαπάνη, η δημοσιονομική των συντάξεων, δεν θα ξεπερνά το 16,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Συνεπώς, όταν ελαττώνεις αναγκαστικά τις νέες συντάξεις, αν δεν έχεις λεφτά από το σύστημα να δώσεις. Είπε η κυρία Ξαφά κάτι ποσών, μου επιτρέπετε, κύριε Κοντρότσιο. Όχι, για να αποκαταστήσω, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό, και είναι λάθος αυτό που λέει η κυρία Ξαφά. Μην φύγεστε πάντως. Όχι, όχι, δεν φύγομαι. Επιστημονικά εννοώ. Επειδή μιλάμε για το παρελθόν, δεν μπορεί να ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα μετά από τέτοια. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Ήταν το 2009 13,4 και πήγε 17. Γιατί και είναι ένα σοβαρό λάθος το δανειστό. Η δαπάνη να το συμπληρώνετε, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Η δημοσιονομική δαπάνη για τις συντάξεις εννοείται. Η συνταξιοδοτική δεν είναι δημοσιονομική. Η συνταξιοδοτική δαπάνη. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το πούμε. Ήταν λάθος των δανειστών. Και γιατί ήταν λάθος των δανειστών, να σας πω. Διότι πέσανε με το πρώτο μνημόνιο και αυξήσανε τα όρια ηλικίας, τρομοκρατήθηκε ο κόσμος και αντί να έχουμε 40.000 συνταξιούχους όπως είχαμε την προηγούμενη δεκαετία 2000-2009, το 11, το 12, το 13 είχαμε 100.000. Επομένως, το λάθος δεν ήταν. Μειώνεις τη σύνταξη, του δίνεις σε περισσότερους ανθρώπους και σου εκτινάσει να πάει 17. Αυτά τα πράγματα
Με συγχωρείτε. Δεν έχουν ούτε σχέση με την οικονομική. Πάντως δεν έχουν σχέση ούτε με την οικονομική επιστήμη, ούτε με την οικονομική ανάλυση, ούτε με τίποτα άλλο. Είναι ένα άκρατο εφήβο. Διάλογο γίνεται. Με συγχωρείτε. Δεν είναι διάλογο. Εδώ πέρα ουρλιάζουμε. Δεν μπορώ να μου λέτε. Το λάθος δεν ήταν το λάθος. Μειώσαμε τις συντάξεις και ατζέρα να μειώσουμε για να μην ζωήσουμε. Το λάθος ήταν ότι δόθηκε μια πολύ μεγάλη. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη περίοδος προσαρμογής στο νέο σύστημα με τον νόμο Λοβέρδο το 2010. Ωραία, δεν ήταν λάθος δόθηκε, αυτό. Δεν ήταν λάθος. Γιατί? Των δανειστών, ήταν λάθος της ελληνικής κυβέρνησης. Μα δόθηκε μια πενταετία. Αφού διαπραγματεύονται μαζί και τα αποδέχονται μαζί. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το 2015 που επρόκειτο να ισχύσει ο νόμος, λέει το καταργώ τη μεταρρύθμιση και μετά έρχεται ο Κατρούγκαλος ύστερα από 1,5 χρόνο και κάνει μια μεταρρύθμιση ίσως πιο γενναία από αυτήν του Λοβέρδου. Τώρα, όσο για αυτό που λέτε, το θέμα δεν είναι το εάν... Πιο αντιλαϊκή εννοείται, προφανώς. Πιο αυστηρή, πιο μεγάλες περικοπές, χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Διαλέγετε πάντα τους χαρακτηρισμούς ανάλογα με την δική σας προκατάληψη. Εντάξει, μην σταθούμε τώρα σε αυτό. Ωραία. Ο λόγος, αυτό που προσπαθούσα να πω και πριν, αλλά δεν ήθελα να με ακούσει ο κύριος Πετρόπουλος, είναι ότι ο λόγος που οι συντάξεις αυξήθηκαν σαν ποσοστό του ΑΕΠ, η δαπάνη για συντάξεις αυξήθηκε, είναι επειδή οι συντάξεις, παρόλο που έχουν περικοπεί, δεν έχουν περικοπεί τόσο όσο το ΑΕΠ. Και έτσι μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το λιγάκι. Δηλαδή, με βάση τα δικά σας, το δικό σας σκεπτικό και το μοντέλο το οποίο έχετε κατά νου, πόσο θα έπρεπε, εάν μειώθηκαν 45% οι συντάξεις μέσα στην οκταετία. Δεν μειώθηκαν 45% μεσοσταθμικά. Προφανώς μειώθηκαν λιγότερο από το ΑΕΠ του. Η ΑΕΠ μειώθηκε 26%. Πράγματι, λιγότερο. Δεν ήταν όλος μεσοσταθμικά. Οι συντάξεις μειώθηκαν λίγο λιγότερο. Αλλά πήγαν και συντάξεις που πόσο... χάσανε 45-55. Ωραία. Εγώ λέω για την δαπάνη συνολικά. Πείτε μου, πόσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να είχαν μειωθεί οι συντάξεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε. Δηλαδή περισσότερο από 25% που λέτε εσείς. Μα ο στόχος είναι να μειωθούν και από εδώ που είμαστε ακόμα και μετά την μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου. Στόχος δικός σας. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι δικός μου. Κύριε Πετρόπουλε, θέλω να το ακούσω αυτό όμως. Πόσο δεν θα το έπρεπε εσείς να πριν. Έχουν... Δεν είπατε ότι πρέπει να μειωθεί η δαπάνη δηλαδή για συντάξεις το 16%. Δεν καταλάβατε, κυρία Ξαφά, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, τι είπατε λοιπόν. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας θα αυξάνεται και μάλιστα όλο και πιο... Σαν ποσοστό του ΑΕΠ, λέω. Είναι δεν είπατε 16. Αυτό που σας λέω. Το ΑΕΠ θα αυξάνεται, θα μεγαλώνει. Ναι. Άρα η δαπάνη, σαν ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, η συνταξιοδοτική, θα λιγοστεύει ως ποσοστό. Διότι αν ξαφνικά, όταν πάμε, εγώ λέω ότι θα πάμε στα 310 δισεκατομμύρια. Άρα λέτε ότι οι συντάξεις δεν θα αυξηθούν τόσο όσο το ΑΕΠ, αυτό λέτε. Μα οι συντάξεις αυξάνονται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, η Εθνική Σύνταξη είναι το ένα τμήμα το οποίο προσδιορίζεται είναι από ταυτολογία. Την κρίθμη... Είναι εάν ταυτολογία. Θέλετε να μειωθεί, το άλλο, αν θέλετε παρακαλώ, να μειωθεί να το η δαπάνη για συντάξεις προς το ΑΕΠ, πρέπει να μην αυξάνεται τις συντάξεις τόσο όσο το ΑΕΠ. Ακούστε να το μάθετε. Το σύστημα προβλέπει με ποιο τρόπο αυξάνονται οι συντάξεις. Θα δείτε όταν θα οριστικοποιηθεί η συζήτηση με τους δανειστές και θα ολοκληρωθεί η ψήφιση και του κρατικού προϋπολογισμού ότι θα υπάρχουν συντάξεις θεαματικά αυξημένες και θα υπάρχουν θεαματικά. Και συντάξεις θεαματικά και θα το διαπιστώσετε μέχρι πρώτου του 22 το είπατε, είναι παγωμένες οι συντάξεις από ό,τι ξέρω ναι, αλλά είναι σε μια κατεύθυνση εκεί που προκύπτει η αύξηση να είναι μέσα σε 4 χρόνια και να μα για να μιλάμε για 4 χρόνια. Πάρω... Αλλά τέλος πάντων, κυρία σημασία μπορώ να πάρω μία απάντηση. Επειδή μιλάμε αυτό με αριθμούς... είναι αλήθεια είναι ότι θα προκύψουν και, είστε... και αυξήσεις συντάξεων. Ακούστε δεν θα προκύπτουν επειδή απλά μειώσεις. Επειδή μιλάμε με αριθμούς και είστε άνθρωποι όλοι των αριθμών, μπορώ να πάρω μια απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι. Πόσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, για να μην έχουμε... Για να έχει βελτιωθεί η κατάσταση και να είναι βιώσιμο το σύστημα, πόσο θα έπρεπε περισσότερο από όσο μειώθηκαν να έχουν μειωθεί οι συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια. Θέση, κύριε Πετρόπουλε, ας απαντήσει η κυρία Ξαφά. Εντάξει. Είναι γνωστό. Πρέπει να κοιτάμε τίποτα και μπροστά. Τίποτα δεν είναι γνωστό, εγώ δεν το ξέρω. Πρέπει να λαμβάνουμε φαντάζομαι. Υπόψη τα δημογραφικά δεδομένα. Σας ανέφερα πριν τα νούμερα που είναι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γύρανση του πληθυσμού. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά τα στοιχεία.
Δηλαδή, εάν λέγαμε ότι θα έπρεπε να μειωθούν οι συντάξεις τόσο όσο το ΕΕΠ, στο διάστημα που συζητάμε από το 10 μέχρι το 18, αυτό θα μπορούσε να το κάνει βιώσιμο το σύστημα σήμερα, αλλά ίσως όχι σε βάθος 50 ετών. Με ρωτήσατε ποιο είναι το καλύτερο σύστημα. Θα όχι, έλεγα... συγγνώμη, επιμένω, και επειδή δεν είστε πολιτικοί, εσείς οι δυο τουλάχιστον, και επιδιώκω και θέλω από τους μη πολιτικούς καθαρές απαντήσεις, θέλω μια απάντηση. Ο κύριος Ρομπόλης λέει ότι μειώθηκαν, διαβάζω και το τελευταίο του άρθρο, 45% μειώθηκαν οι συντάξεις στην οκταετία των μνημονίων. Μα πώς μειώθηκαν 45%? Να διατυπώσω το ερώτημα. 63 δις δηλαδή αφαιρέθηκαν, λέει, 55 και 8, φαντάζομαι εννοείται 55 και 8 στη δεύτερη περίοδο. Εμείς το κάναμε συνολικά. Ωραία. Λοιπόν, 63 δις. Λοιπόν, η κυρία Ξαφά το αμφισβητεί και λέει ότι έπρεπε να μειωθούν περισσότερο από την μείωση του ΑΕΠ που ήταν 25%. Λέω δύο πράγματα. Δώστε μου έναν αριθμό. Τα νούμερα αυτά είναι ανακριβή, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν μειωθεί οι συντάξεις κατά 45% κατά μέσον όρο, όταν το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 25% στην ίδια περίοδο, και όμως να έχει αυξηθεί η δαπάνη για συντάξεις. Σας είπα γιατί. Η εξήγηση σας πρέπει. Αντί να έχουμε 40.000 συνταξιούχους, έχουμε 100.000 το χρόνο. Δηλαδή, ενώ είχαμε συνταξιούχους 1 εκατομμύριο, σε 5 χρόνια πήγανε 2,5. Αυτό είναι πολύ απλό. Βρέστε τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς, ναι, και τις Eurostat και όλο αυτό, το στοιχείο. Αυτό συμφωνώ. Δείτε. Αυτό ήταν ένας παράγοντας. Άρα, κυρία Ξεφά, πόσο θα έπρεπε να αναμειωθούν οι συντάξεις στην περίοδο αυτή, έπρεπε, για να είμαστε σε καλύτερη θέση ενδεχομένως με τα λεγόμενα σας? Θα έπρεπε να μην έχουν αυξηθεί τόσο οι συνταξιούχοι, δηλαδή να μην υπάρχει τόσο μεγάλη μεταβατική περίοδος μεταξύ του 10 και του 15. Άρα, τι σημαίνει, αύξηση ορίων ηλικίας? Θα έπρεπε να ισχύσουν άμεσα. Μες στην παραγωγή. Θα έπρεπε να έχουν ισχύσει άμεσα οι νέες παράμετροι όσον αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης, όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότηση κτλ. Διότι δίνοντας μια πενταετή περίοδο. Δηλαδή, θα έπρεπε το 2010 που ξεκίνησαν τα μνημόνια να πάμε σε αύξηση αμέσως των ορίων ηλικίας στο 10. Αμέσως. Μετά το 67. Είναι γνωστή η θέση. Γι' αυτό είπαμε σχολικού σας. Μα είναι χρήσιμη αυτή η κουβέντα. Ναι. Γι' αυτό ας την κάνουμε ολοκληρωμένα όμως. Γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω. Γιατί εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι το 2010 έπρεπε να πάμε αμέσως σε αύξηση ορίων ηλικίας πάνω από τα 67. Έτσι. Στα 67, συγγνώμη. Λοιπόν, και αυτό και σε μεγαλύτερη μείωση συντάξεων από ό,τι πήγαμε τελικά. Είπα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα έπρεπε να μην έχει δοθεί τόσο μεγάλη μεταβατική περίοδος ώστε να τρέξουν όλοι, ναι, να πάρουν σύνταξη, ναι, με τα υψηλά ποσοστά. Και για αυτούς μιλάμε τώρα. Αυτονών τη συντάξη συζητάμε αν θα περικόψουμε. Και ρώτησα πριν, είναι δίκαιο κάποιος που είχε προφτάσει να βγει με το παλιό σύστημμα να πληρώνεται διαβίου, να εισπράττει μια σύνταξη που είναι μέχρι 35% πάνω από αυτήν, μάλιστα, ενός νέου συνταξιούχου που έχει βάλει ακριβώς τα ίδια λεφτά στο σύστημα? Να πω γιατί, λοιπόν, ρωτάω, αν όχι, δεν θα πείτε δίκαιο ακόμα. Σας το επιφυλάσσω για έκπληξη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο μας, σύντομα, και ερχόμαστε για τον τελευταίο γύρο, όπου θέλω να θα ξεκινήσω από τον κύριο Πετρόπουλο. Να δούμε...